Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Για άλλη μια φορά επικοινωνώ μαζί σας διαδικτυακά για να φέρω ένα μήνυμα από το Λόγο του Θεού. Την προηγούμενη φορά μίλησα από τον Ψαλμό 23 και αναφέρθηκα και σε δικά μου βιώματα, αλλά και στη μεγάλη και πρωτοφανή πρόκληση του κορονοϊού. Προς το παρόν, στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν σχετικά ελεγχόμενα, αλλά όλοι βιώνουμε το άγχος, το φόβο, την αγωνία για το τι μπορεί να φέρει αυτή η αρρώστια στη ζωή μας. Και βέβαια ακούγονται πάρα πολλές φωνές αυτή την εποχή. Νομίζω μπροστά σε μια τέτοια μεγάλη πρόκληση θα πρέπει τα λόγια μας να είναι λίγα και μετρημένα. Ξέρετε, σε όλη την ιστορία μελετάτε η βίβλος, το μήνυμά της παραμένει διαχρονικά το ίδιο στην ουσία του, αλλά ταυτόχρονα τα διάφορα γεγονότα της ιστορίας σφραγίζουν εμάς που ερμηνεύουμε τη βίβλο και τη σκεφτόμαστε. Κάτι διαφορετικό έφερε το ολοκαύτωμα, για παράδειγμα, στη ζωή των ανθρώπων. Έπρεπε να ξαναδούν τη βίβλο από την αρχή, να την ξανασκεφτούν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει, πιστεύω, και με αυτόν τον κορονοϊό. Μας αναγκάζει όλους να σκεφτούμε ξανά σε βάθος. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, στο τι σκεφτόμαστε, καθώς αναλογιζόμαστε τι σημαίνει αυτό το γεγονός για μας ως ανθρώπους, ως πιστούς, μέσα στον κόσμο του Θεού. Νομίζω πως ακόμα δεν έχουμε δει τι θα συμβεί και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Όμως κάτι μπορούμε να πούμε, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ο λόγος του και θα προσπαθήσω σήμερα να δώσω ένα μήνυμα από το Λόγο του Θεού σαν μια συνέχεια από τον Ψαλμό 23 και έτσι θα προσπαθήσω να μεταφέρω κάτι από αυτά που μου δίνει ο Κύριος. Ελπίζω με την τεχνολογία να τα καταφέρω. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να προχωρήσω με την ίδια λογική που είχα προχωρήσει με τον Ψαλμό 23, αλλά προχωρώντας στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Δεν θα πάω σε κάποιο συγκεκριμένο χωρίο ή εδάφιο, αλλά σε διάφορα εδάφια, τα οποία έχουν σχέση μεταξύ τους και διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Θα ξεκινήσω με ένα περιστατικό που το βρίσκουμε σε όλα τα Ευαγγέλια. Είναι η περίπτωση όπου ο Χριστός είναι σε έρημο τόπο και το πλήθος μπροστά του πεινάει. Και διαβάζουμε τα εξής. «Υψώσας λοιπόν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και ειδών ότι πολλής όχλος έρχεται προς Αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους δια να φάγω σε νούτη? Έλεγε δε τούτο, δοκιμάζον Αυτόν, διότι Αυτός ήξευρε τι έμελε να κάμει. Είπε δε ο Ιησούς, κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωσιν. Ήτο δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άνδρες των ρυθμών έως 500.000. Και έλαβε ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διεμήρασεν στους μαθητάς, οι δε μαθητέ εις τους καθημένους, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον». Θέλω να προσέξετε ορισμένα στοιχεία εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, πολύ πλήθος. Δηλαδή μια κατάσταση που φαίνεται πέρα και πάνω από όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Δύο ψαράκια και πέντε ψωμάκια. Δηλαδή στεκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση για την οποία νιώθουμε παντελώς αδύναμοι να ανταπεξέλθουμε ως άνθρωποι. Δεν έχουμε επαρκή εφόδια. Δεν έχουμε επαρκείς δυνατότητες. Νιώθουμε μικροί απέναντι στις αναγκαιότητες της στιγμής. Και βλέπουμε τον ίδιο τον Ιησού να θέτει το ερώτημα, το κέριο ερώτημα, στον μαθητή του. «Πες μου εσύ, Φίλιππε, εσύ που με ακολουθείς, πού θα βρούμε ψωμί για τόσους?» Δηλαδή σε αυτή τη φάση ο Χριστός δεν λέει μεγάλα λόγια. Αντίθετα, μας θέτει ο ίδιος βαριά ερωτήματα. Είναι σαν να θέλει να εκμεύσει από μέσα μας την απάντηση. Σαν να μας λέει, βασανιστείτε εσείς λίγο από το ερώτημα. Προβληματιστείτε εσείς οι ίδιοι. Δεν θα σας έχω όλες τις απαντήσεις έτοιμες με μιας. Ζήστε και λίγο την αγωνία. Και το ξέρουμε αυτό επειδή διαβάζουμε ότι δοκίμαζε το μαθητή του. Διότι ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ήξερε τι θα έκανε σε λίγο. Είναι μια εικόνα λοιπόν που φανερώνει ότι ο Χριστός έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αλλά εμάς μας τοποθετεί
στη θέση της αναγκαιότητας της πίστης. Μας δοκιμάζει για να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως εκείνος σκέπτεται και να τον εμπιστευόμαστε. Δοκιμασία. Όπως θυμάστε και τον Αβραάμ, τον δοκίμασε κάποια μέρα με τον γιο του. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Όμως ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρέπει να κάνουμε αυτά που εκείνος μας έχει πει. Να προχωράμε με πίστη και υπακοή και εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Αλλά προσέξτε, συνεχίζει η περικοπή. Ύστερα ο Χριστός τους είπε, βάλτε τους ανθρώπους να καθίσουν. Είχε, λέει, πολύ χορτάρι στον τόπο. Δεν μπορώ λοιπόν να μη θυμηθώ. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν. Βάλτε τους να καθίσουν στο χορτάρι. Εδώ ο Χριστός λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως ο καλός ποιμένας με το λαό του. Όπως ο Θεός φρόντισε το λαό στην έρημο με το μάνα στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και ο Χριστός εδώ θα φροντίσει το λαό του που διψά για τον λόγο του με το να πολλαπλασιάσει τους άρτους και να φανερώσει έτσι τη δύναμή του και τη φροντίδα του. Όταν σκεφτόμαστε τον κορονοϊό, πρέπει να μένουμε άφωνοι από το γεγονός ότι όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε από κάποια σταγονίδια τα οποία πήραν κάποια σύνθεση ή κάποια μορφή. Σταγονίδια τα οποία έχουν γονατίσει όλη την ανθρωπότητα. Κάτι τόσο μικρό και ασήμαντο ήταν ικανό να ανατρέψει τα πάντα και να γκρεμίσει όλα μας τα είδωλα και όλες μας τις βεβαιότητες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όσο και αν έχει προοδεύσει ο άνθρωπος, δεν ελέγχουμε τελικά τίποτα. Είμαστε απόλυτα ευάλωτοι και ο μόνος δρόμος για μας είναι η πίστη. Αν κάποια μικρά σταγονίδια έχουν τέτοια δύναμη, πρέπει να έχουμε πίστη σε έναν Θεό που έβλεσε τον κόσμο μας εκ του μηδενός και μπορεί να ανατρέψει τα πάντα χάρη του δικού του σχεδίου, της δικής του βασιλείας, της δικής του φροντίδας για τα πρόβατά του. Σε μια στιγμή, με 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια, ο Χριστός φανερώνεται ως ο καλός ποιμένας μας που από τα λίγα, από τα σήμαντα, από τα μικρά, δημιουργεί πολλά. Μπροστά σε οποιαδήποτε πρόκληση που ίσως αντιμετωπίζουμε και νιώθουμε εντελώς μικροί και μόνοι και τυποτένιοι, αυτή είναι η πίστη στον καλό ποιμένα μας. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό που θα σας αναφέρω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θέλω να το κρατήσετε για να μείνει στο μυαλό σας, καθώς προχωράμε και σε άλλα περιστατικά. Πάμε σε ένα δεύτερο περιστατικό που το βρίσκουμε συχνά στα Ευαγγέλια να εμφανίζεται αμέσως μετά από αυτή την ιστορία. Αλλά εδώ είναι με μια παραλλαγή, η τρικυμία και ο Ιησούς. Ο Ιωάννης εδώ μας δίνει μια άλλη εκδοχή, παρουσίαση, ιστορία, για να τονίσει μια άλλη πλευρά του γεγονότος. Στον Ιωάννη, ο Χριστός δεν είναι μαζί με τους μαθητές στο πλοιάριο, δεν είναι η περίπτωση όπου κοιμάται ο ίδιος στο πλοιάριο, είναι κάτι λίγο διαφορετικό, μια άλλη περίπτωση. Ας το διαβάσουμε. Εδάφιο 16 του κεφαλαίου 6. Καθώς δε έγινε νεσπέρα, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού εις την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον, ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και είχεν ήδη γίνει σκότος. Και ο Ιησούς δεν είχεν έλθει προς αυτούς. Και η θάλασσα υψώνετο, επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Εδώ λοιπόν θέλω να προσέξετε την περιγραφή. Οι μαθητές μπαίνουν σε ένα πλοιάριο, κάνουν ένα ταξίδι. Και έχουμε τρία πράγματα μαζί που τους απειλούν. Είχε ήδη γίνει σκοτάδι, η θάλασσα υψωνόταν και έπνεε δυνατός άνεμος. Η τέλεια καταιγίδα. Βεβαίως όλα αυτά συνεργούν μεταξύ τους, είναι ένα πακέτο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά αποτελούν αρχέτυπα για τους Ισραηλίτες και για τους ανθρώπους γενικά. Αν ρωτούσες τους ανθρώπους τι πράγματα φοβόντουσαν, τι θεωρούσαν απειλητικό τότε, το σκοτάδι, τα κύματα της θάλασσας και ο άνεμος θεωρούνταν όλα απειλητικά προς τον άνθρωπο. Από τα πιο απειλητικά. Τα βρίσκουμε αυτά ακριβώς τα στοιχεία στη Γένεση, κεφάλαιο 1, εδάφιο 2. Θυμάστε, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, αλλά μετά, πριν αρχίσει ο Θεός να λέει γεννηθεί το φως, βλέπουμε εκεί πέρα ακριβώς να υπάρχει σκοτάδι, τρικυμία, μια χαώδης κατάσταση. Και ύστερα ο Θεός μιλάει
και φέρνει φως σε αυτό το σκοτάδι και βάζει τάξη με το λόγο του. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θεωρούνταν ένα αρχέτυπο για τους Ισραηλίτες, όλα αυτά σηματοδοτούν τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Και ειδικά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το σκοτάδι συμβολίζει το κακό. Ας μην ξεχνάμε πως όλος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι και ο Χριστός παρουσιάζεται από την αρχή του Ευαγγελίου ως το φως. Εν αυτό ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές εδώ βρίσκονται πραγματικά εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, όπως το Ψαλμό 23. Απλά η κοιλάδα αυτή τη φορά είναι η θάλασσα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι έχουμε μια θαλάσσια κοιλάδα σκιάς θανάτου, όπως εμείς έχουμε μια επιδημιολογική κοιλάδα σκιάς θανάτου. Δεν έχει όμως σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όλες οι δυνάμεις που προκαλούν χάος, που προκαλούν θάνατο, που συνδέονται συμβολικά με το κακό, όλες είναι εκεί. Και οι μαθητές βρίσκονται, οι ίδιοι βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα στο μάτι του κυκλώνα, νιώθοντας πλήρως αβοήθητοι, και το χειρότερο είναι ότι ο Χριστός δεν είναι μαζί τους. Έτσι νιώθουμε νομίζω όλοι μας πολλές φορές και ίσως ειδικά αυτή την εποχή. Αλλά θέλω να σας επισημάνω ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης περιγράφει το περιστατικό έχει ιδιαίτερη σημασία. Διαβάζουμε στη μετάφραση του Βάμβα, ο Ιησούς δεν είχε έλθει προς αυτούς. Στο αρχαίο κείμενο, στο κριτικό κείμενο, λέει το εξής: «Και σκοτία ήδη εγεγόνη και ούπο ελιλήθη προς αυτούς ο Ιησούς». Προσέξτε, παρόλο που μερικά κείμενα γράφουν «ουκ» είχε έλθει ο Ιησούς κτλ, αντί για το ούπο, τα εγκυρότερα χειρόγραφα γράφουν «ούπο», δηλαδή ακόμα, να το πω αλλιώς. Όχι πως ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε αυτούς σκέτο, αλλά ότι ο Ιησούς δεν είχε έρθει ούπο, δηλαδή δεν είχε έρθει ακόμα. Αυτό είναι παράλληλο με αυτό που είδαμε και πριν. Ο Ιησούς ρωτούσε μεν, αλλά δοκίμαζε, ήξερε τι έμελε να κάνει. Εμείς λοιπόν ζούμε στην άγνοια του τι θα κάνει ο Ιησούς, αλλά εκείνος δεν ζει στην άγνοια. Εκείνος πάντα γνωρίζει το πλήρες σχέδιό του. Γνωρίζει τι θα κάνει. Και εδώ πέρα γνωρίζουμε και εμείς μέσα από αυτή τη δήλωση. Το λέω απλά. Ήταν ήδη σκοτάδι και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα προς αυτούς. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς ερχόταν. Απλά δεν είχε έρθει ακόμα. Αλλά ερχόταν. Ερχόταν. Οι μαθητές βέβαια βρίσκονται σε αυτό το μεσοδιάστημα. Ανάμεσα στο γεγονός ότι ο Χριστός ερχόταν, αλλά δεν είχε έρθει ακόμα. Δεν θεωρώ αυτή την εικόνα λεπτομέρεια, κάθε άλλο. Την έχει συμπεριλάβει ο Ιωάννης, διότι περιγράφει ακριβώς αυτό που βιώνουμε εμείς. Εκεί βρισκόμαστε κι εμείς, διακηρύττουμε και πιστεύουμε στη δεύτερη έλευση του Χριστού. Ότι ο Χριστός θα έρθει, θα επέμβει, είναι ο ερχόμενος, θα έρθει και θα φέρει τη βασιλεία του. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Και ο χρόνος πριν να έρθει, ενίοτε είναι αυτός, γεμάτος με κύματα, με άνεμο, με σκοτάδι, με φόβο, με πανδημία. Ναι, ο Ιωάννης περιγράφει εμάς, στο πλοιάριο σήμερα είμαι εγώ, είσαι εσύ, και ο Χριστός δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά έρχεται. Θέλω λοιπόν να παγώσω αυτή τη στιγμή, και να μας συσχετίσω με κάτι που αποτελεί ένα κεντρικό μοτίβο, ένα κεντρικό θέμα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και αυτό είναι το γεγονός ότι ο Χριστός φεύγει, αναχωρεί από αυτή τη γη, ολοκληρώνει το έργο του, εγκαταλείπει θα λέγαμε τους μαθητές του. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι ο Χριστός που μιλάει στους μαθητές του και τους προετοιμάζει για την αναχώρησή του. Και τους δίνει λόγο να σκεφτούν και να καταλάβουν ότι αυτή η αναχώρηση, παρόλο που τους φαίνεται πολύ οδυνηρή, έχει κάποιο σκοπό, έχει κάποια ουσία, έχει κάποιο νόημα. Λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Θυμάστε τα λόγια του αλλού. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω. Έτσι λοιπόν, θέλω να δούμε μερικά από εκείνα τα πράγματα που μας δείχνει ο Χριστός
που πρέπει να σκεφτόμαστε ενόσο εκείνος δεν έχει έρθει ακόμα. Μην ξεχνάτε, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ο Χριστός παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 10 ως ο καλός ποιμένας. Και κάποια στιγμή γίνεται κατανοητό ότι θα πάει στο Σταυρό, θα αναστηθεί, αλλά μετά θα αναλυφθεί στους ουρανούς, θα φύγει με σκοπό να επιστρέψει αργότερα. Δηλαδή οι μαθητές του θα στερηθούν την ορατή και ψηλαφητή παρουσία του, γιατί εκείνος θα φύγει. Και μέχρι να έρθει, δεν θα έχει έρθει ακόμα. Και τα κεφάλαια 13 με 17 του Ιωάννη λοιπόν ασχολούνται κυρίως με αυτό το θέμα. Τι κάνουν οι μαθητές του Χριστού, τι κάνουμε εμείς. Εκείνοι τότε, εμείς σήμερα, όταν ζούμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπου ο Χριστός δεν έχει έρθει ακόμα. Θα σας δώσω λοιπόν μερικά περιστατικά και εδάφια που μας δίνουν κάτι. Πρώτα απ' όλα το κεφάλαιο 13, αν θυμάστε, είναι το σημείο που ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών. Και εκεί βέβαια μας δείχνει την καρδιά του, μας φανερώνει ποιος είναι. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι μας λέει στο εδάφιο 14, το κεφάλαιο 13. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Προσέξτε το υπονοούμενο εδώ. Σαν να λέει ο Χριστός, εγώ έκανα την αρχή, ξεκίνησα μια αλυσίδα. Τώρα όλοι εσείς πάρτε τη θέση σας μέσα στην αλυσίδα, αλυσιδωτά. Και συνεχίστε αυτό που έκανα. Στο κείμενο λέει, υπόδειγμα σας έδωσα. Σας έδωσα. Σκεφτείτε το. Εγώ φεύγω, αλλά αφήνω πίσω το υπόδειγμα που σας έδωσα. Κάνετε αυτό που έκανα. Ζήστε αυτό που έζησα. Ζήστε όπως έζησα. Γιατί? Γιατί αυτό που έκανα περιείχε μέσα του την ανατροπή του παρόντος κοσμικού συστήματος. Αυτό που έκανα ήταν επαναστατικό. Ο δάσκαλος, ο ανώτερος, πήρε τη θέση του δούλου. Και σε αυτό το μικρό ανώγιο το σύμπαν ήρθε τούμπα. Οι άνθρωποι που το είδαν δεν μπορούσαν να είναι ποτέ πια οι ίδιοι. Και ο Χριστός λέει, ζήστε έτσι ανατρεπτικά. Γιατί? Γιατί όσο εγώ δεν θα είμαι εδώ, όσο εγώ δεν θα έχω έρθει ακόμα, όσο ζείτε με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο, βροντοφωνάζετε την ύπαρξή μου και την έλευσή μου. Όταν γίνεστε από αγάπη υπηρέτες αλλήλων, μαρτυρείτε ότι κάτι όντως έχει αλλάξει ριζικά στον κόσμο. Οι άνθρωποι γύρω δεν βλέπουν τον Χριστό, αλλά όταν οι άνθρωποι βλέπουν τους ακολούθους του Χριστού να ζουν έτσι, τότε οι άνθρωποι βλέπουν το πνεύμα του Χριστού πάνω στη γη, παρόλο που ο Χριστός δεν έχει έρθει ακόμα. Μας έδωσε λοιπόν κάτι. Μας έδωσε το υπόδειγμά του. Μας έδωσε τρόπο να ζούμε μέχρι να έρθει. Ίσως όμως πει κάποιος, ωραία όλα αυτά, αλλά γιατί να φύγει. Σας θυμίζω τα δικά του λόγια στο κεφάλαιο 14. Μας λέει ο ίδιος, ας μη ταράτητε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελον σας υπεί. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Εδώ ουσιαστικά μας λέει ο Χριστός ότι η απουσία του από μας έχει σημασία για τους ουρανούς. Κανείς μας δεν μπορεί να εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, ότι πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Αλλά δεν είναι και αυτά λόγια του ποιμένα μας. Σε όλη μας τη ζωή, εκείνος ως ο ποιμένας πρόβλεπε και φρόντιζε για μας. Και τώρα λέει ότι σε όλο αυτό το διάστημα που θα είναι μακριά μας, δεν αδρανεί, ενεργεί εκεί στους ουρανούς, φτιάχνει τόπο για μας. Και πάλι ο Ψαλμός 23 έρχεται στο μυαλό μου. «Η τίμα σας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον.
ήξερε τι έμελε να κάνει, ξέρει τι μας προετοιμάζει. Και προσέξτε, αφού ετοιμάσω τον τόπο, πάλι έρχομαι. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα? Γιατί ετοιμάζει τόπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρουμε ότι εκεί στους ουρανούς ο Χριστός κάνει κάτι για μας, ενεργεί για μας. Ξέρουμε ότι κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, ελέγχοντας τα πάντα με τη βούλησή Του. Ξέρουμε ότι κυβερνά στους ουρανούς. Ξέρουμε ότι μεσητεύει υπέρ ημών στους ουρανούς προς τον Πατέρα. Ξέρουμε ότι οι προσευχές μας είναι μέσα σε χρυσές φιάλες, έρχονται προς τον Πατέρα στους ουρανούς. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί στους ουρανούς ο Χριστός δεν μένει αδρανής, ενεργεί υπέρ ημών. Ετοιμάζει τόπο. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει, σημαίνει τουλάχιστον ότι τα μελούμενα για μας είναι θαυμαστά. Και δεν μπορώ να ξεχάσω τα λόγια του αγαπημένου τραγουδιστή, χριστιανού τραγουδιστή της εφηβείας μου, του Keith Green, ο οποίος είχε πει ότι ο Θεός έφτιαξε, λέει, αυτόν τον υπέροχο κόσμο σε 7 μέρες, ενώ μας ετοιμάζει τόπο 2.000 χρόνια τώρα. Τρόπος του λέγει, βέβαια, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χρόνο, αλλά το μήνυμα είναι ότι αυτό που ο Θεός ετοιμάζει για μας είναι υπερθαυμαστό. Θα μου πεις, ναι, αλλά τι να το κάνουμε όσο είμαστε εμείς εδώ στη γη, στα δύσκολα, πώς να αντέξουμε χωρίς το Χριστό, την ορατή και απτή παρουσία του Χριστού δίπλα μας? Κι όμως ο ίδιος ο Χριστός είχε πει ότι συμφέρει εις εσάς να απέλθω. Γιατί? Γιατί από εκεί που είναι, μας στέλνει τον Παράκλητο. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 14. «Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα». Αυτό θα το κάνει βέβαια από τη θέση του στους ουρανούς. «Θα θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ούτε γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς». Σε όλα τα Ευαγγέλια και στις πράξεις είναι σαφές ότι ο Χριστός πρέπει να ανέβει στους ουρανούς, να κάτσει στα δεξιά του Πατέρα, νικητής, θριαμβευτής, και από εκεί να αρχίσει να εκχέει επάνω μας τον θρίαμβο της νίκης Του. Και εκχέει βεβαίως τον άλλο Παράκλητο, το Πνεύμα Του. Ο Χριστός λέει, θα παρακαλέσω τον Πατέρα. Αλλού έχει πει ότι ο Πατέρας πάντοτε τον ακούει. Και ο Πατέρας, λέει, θα σας δώσει άλλον Παράκλητο. Ο πρώτος Παράκλητος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτός ο Παράκλητος, λέει, θα είναι μαζί μας για πάντα. Το Πνεύμα, αδέλφια, δεν είναι μια ανεξάρτητη οντότητα που κάνει τα δικά της. Είναι το Πνεύμα του ίδιου του Χριστού. Μας φέρνει τον Χριστό πνευματικά στις καρδιές μας. Δεν είναι ο Χριστός πλέον περιορισμένος σε μια γεωγραφική περιοχή. Είναι ο Χριστός διάχυτος στις καρδιές όλων μας. Είναι η δυνατότητα της ενότητας όλων μας μέσα στην αγάπη του Χριστού. Το Πνεύμα του Χριστού θα είναι δίπλα μας και μέσα μας. Αλλού λέει ότι το Πνεύμα θα μας διδάσκει και θα μας θυμίζει όλα όσα είπε ο Χριστός. Προφανώς αυτή η ενθύμηση και η διδασκαλία θα έρχεται ακριβώς στην ώρα που τη χρειαζόμαστε. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Το λέει και ο ίδιος, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Βέβαια, για κάποιους ανθρώπους, ίσως ακούγονται όλα αυτά πολύ πνευματικά. Θέλουμε όμως να τα δούμε λίγο πιο απτά. Ναι, ο Χριστός φεύγει, αλλά αφήνει μαζί μας εφόδια δικά Του. Αφήνει κάτι από τον εαυτό Του. Κάτι απτό, συγκεκριμένο. Διαβάζουμε ότι μας αφήνει την ειρήνη Του. Στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 27, «Ειρήνην αφήνω εις εσάς, ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, μη δε ας δειλιά». Για σκεφτείτε αυτά τα λόγια μέσα στο πλοιάριο. Ναι, ο Χριστός δεν είναι εδώ παρόν μαζί μας,
αυτό που βλέπουμε είναι κύματα και κίνδυνο, αλλά η ειρήνη η δική του, η ειρήνη με την οποία κοπάζει ο άνεμος και γαλινεύουν τα κύματα, αυτή η ειρήνη του Χριστού είναι μαζί μας, είναι μέσα μας. Η θάλασσα εξωμένεται, λισομανά, η θάλασσα μέσα μου μπορεί να είναι ήρεμη, γαλήνια. Ο κόσμος μπορεί να προτείνει διάφορες μεθόδους και τρίκ και συνταγές για να γαλινέψει και να ερημήσει μια ψυχή, αλλά ο Χριστός δίνει τη δική του ειρήνη που είναι εντελώς διαφορετική. Μπορεί να υπάρχουν έξω κύματα, αλλά η καρδιά μας να είναι λάδι. Μπορεί έξω να μένεται η τρικυμία, αλλά η δική μας καρδιά να είναι σε ανάπαυση. Θα μου πεις πώς γίνεται να έχω εγώ αυτή την ηρεμία όταν σύεται το σύμπαν γύρω μου. Στο εδάφιο 33 συνεχίζει ο Χριστός και λέει «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνη εν εμή. Εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψην, αλλά θαρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο». Ναι, ο κόσμος παράγει θλίψη. Ας μη μας εκπλήσει αυτό. Θα θέλαμε ίσως η νίκη του Χριστού να σήμαινε ακυρώνονται όλες οι θλίψεις, ακυρώνονται όλες οι τρικυμίες, ακυρώνονται τα σκοτάδια, τα κύματα, ο πόνος, όλα καταργούνται. Όμως αυτό θα σήμαινε πως τότε δεν θα απαιτούνταν καμία πίστη από μας. Θα ήταν ένα περιβάλλον παιδικής χαράς. Ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα απαιτούσε από μας ποτέ να οριμάσουμε. Ποτέ να βρεθούμε απέναντι σε πράγματα απειλητικά και να δείξουμε γενναιότητα. Όχι, ο Θεός θα επιτρέπει όλα αυτά ακόμα να μένονται γύρω μας, ναι, αλλά μας δίνει τη βεβαίωση ότι είναι νικημένα και μας ζητά να το πιστέψουμε. Ο Χριστός ήδη έχει νικήσει τον κόσμο, άρα ό,τι και να μας κάνει αυτός ο κόσμος δεν μπορεί στην πραγματικότητα να μας βλάψει, δεν μπορεί επί της ουσίας να μας κάνει κακό, είναι νικημένος. Είναι κατατροπωμένος. Μας δίνει λοιπόν ο Χριστός την ειρήνη Του στις καρδιές μας. Ό,τι και αν συμβαίνει ολογυρά μας, στην καρδιά μας υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Μας την δίνει δια του Πνεύματός Του. Αλλά όχι μόνο. Μας δίνει επίσης και την αγάπη Του. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 9, τα εξής. «Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Αύτην η εντολή μου να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδείς το να βάλετε στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». Όταν υποφέρουμε ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι έχουμε ενταχθεί στην ουράνια αγάπη. Σκεφτείτε τι λέει ο Ιησούς. «Σας αγάπησα», λέει, «όπως αγάπησε εμένα ο Πατέρας». Με άλλα λόγια, καλώς ήρθατε στο άπειρο. Και ας σκεφτείτε, με πόση αγάπη αγαπάει ο Πατέρας τον Υιό. Πώς απαντάνε τα παιδιά όταν τους ρωτάμε «πόσο μ' αγαπάς»? Απαντάνε «μέχρι τον ουρανό και μέχρι τον ουρανό και μέχρι τον ουρανό». Λοιπόν ο Πατέρας αγαπά τον Υιό με άπειρη αγάπη, ασύλληπτη αγάπη, με την αγάπη των αιώνων, την αγάπη όλων των ουρανών. Είμαστε στην πηγή, είμαστε στην πηγή της πηγής, στην ανεξάντλητη πηγή της αιώνιας αγάπης του Θεού. Αλλά ο Χριστός λέει «αυτήν ακριβώς την αγάπη του ουρανού, εγώ την έχω μεταφέρει σε σας εδώ στη γη. Σας αγαπώ, σας αγάπησα με αγάπη ουράνια. Αγάπη που δεν ανήκει στο μέτρο αυτής της γης. Και να η εντολή μου. Εσείς να συνεχίσετε την αλυσίδα. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπησα». Άρα, ο Πατέρας αγαπά τον Υιό με άπειρη αγάπη. Ο Υιός αγαπά εμάς με άπειρη αγάπη, σαν την αγάπη του Πατέρα, και εμείς καλούμαστε να αγαπάμε ένας τον άλλον με αγάπη σαν του Υιού και κατ' επέκταση σαν του Πατέρα. Η αγάπη των ουρανών βρίσκεται πλέον εδώ στη γη. Αλλά εδώ στη γη βέβαια δεν μιλάμε για το άπειρο,
Μιλάμε για έναν κόσμο πεπερασμένο, μιλάμε για έναν κόσμο που έχει όρια. Είναι ο φθαρτός κόσμος, ο κόσμος όπου δεσπόζει ο θάνατος. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, ο Χριστός μας δίνει μια εικόνα αυτής της άπειρης αγάπης. Μας λέει, σε αυτόν τον κόσμο, μεγαλύτερη αγάπη δεν μπορεί να εκφραστεί. Γιατί μέχρι εκεί φτάνει ο ορίζοντάς μας. Από το να θυσιάσει κάποιος τη ζωή του για τους φίλους του. Και ύστερα μας λέει, εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε όσα σας παραγγέλω. Με άλλα λόγια, εκείνος ο ίδιος μας φανέρωσε ακριβώς αυτήν την αγάπη με το να πάει στο Σταυρό για μας. Έχω λοιπόν ένα ερώτημα για σένα και για μένα, που βρισκόμαστε μέσα στον κυκλώνα, στο μέσο της τρικυμίας. Εάν ο Χριστός μας αγάπησε με την υπέρτατη αγάπη, την αγάπη στα απόλυτα όρια της που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε, είναι δυνατόν οτιδήποτε στέκεται μπροστά μου να είναι πραγματική απειλή? Μα είμαι ήδη απείρως αγαπημένος του Θεού. Είσαι ήδη αιώνια αγαπημένος, αγαπημένη του Θεού. Σε κρατάει και μέσα σε αυτή την τρικυμία δεν σε αγαπάει λιγότερο τώρα ο Χριστός από την ώρα που έχινε το αίμα του για σένα πάνω στο Σταυρό. Και αν είναι έτσι, υπάρχει λόγος να χαιρόμαστε και μέσα στη θλίψη. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι τα λέει αυτά για να είναι η χαρά μας πλήρης. Ωστόσο, ναι, ο πόνος και η θλίψη είναι πραγματικά βιώματα. Αλλά τώρα σημαίνουν κάτι άλλο. Σας διαβάζω πιο κάτω τα εξής λόγια για τη χαρά του Χριστού. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαράν. Η γηνή όταν γεννά, λύπην έχει, διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψη, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπην. Πάλιν όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδία σας και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από σας. Θλίψη που μεταλλάσσεται και γίνεται χαρά. Ίσως δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα γι' αυτό από τους πόνους της γένας. Ναι, αν θυμάστε, η πόνη της γένας είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Και εμείς οι πιστοί, οι χριστιανοί, δεν αποκλειόμαστε από τις επιπτώσεις της πτώσης του ανθρώπου στην αμαρτία. Φαντάζεστε να ήταν τόσο απλό. Να έβγαινε μια στατιστικά βεβαιωμένη μελέτη ότι οι χριστιανοί δεν αρρωσταίνουν, δεν πονάνε, δεν παθαίνουν τίποτα, πάντα πετυχαίνουν, πάντα ευημερούν, πάντα πάνε όλα καλά στη ζωή τους. Αν ήταν τόσο απλό, θα γίνονταν όλοι χριστιανοί και θα γίνονταν χριστιανοί για έναν απλό λόγο. Όχι από αγάπη για τον Χριστό, αλλά από καθαρό συμφέρον. Σαν να ήταν, θα λέγαμε, μια καλή επένδυση. Σαν να είναι ο Χριστός ένα πολύ καλό αντιμικροβιακό, αντιβιωτικό εμβόλιο, αν θέλετε, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που να προστατεύει. Να τρέχουμε στο Χριστό απλά επειδή με κάποιο τρόπο βολεύει. Όχι. Ο Θεός δεν μας έχει αποκλείσει από τις επιπτώσεις, τις πτώσεις του ανθρώπου στην αμαρτία. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Και όσο πονάει μια γυναίκα άθεη για να γεννήσει το βρέφος της, τόσο πονάει και μια γυναίκα πιστή. Η διαφορά δεν είναι εκεί. Τους πόνους και τις θλίψεις της ζωής αυτής θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Η διαφορά για μας είναι ότι αυτή δεν είναι μάταιη πόνη. Δεν ματαιοπονούμε. Η πόνη μας, οι θλίψεις μας είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο γεννιέται ο νέος κόσμος του Θεού, στον οποίο ανήκουμε και συμμετέχουμε κι εμείς. Και όπως η μάνα μόλις γεννήσει, αμέσως, μα αμέσως, πλημμυρίζει από χαρά και ξεχνάει τον πόνο, έτσι κι εμείς θα πέσουμε στην αγκαλιά του Σωτήρα μας, θα σκουπίσει τα δάκρυά μας και θα δούμε το μεγαλείο της βασιλείας του και θα ζήσουμε στην αιώνια χαρά. Αυτή είναι η χαρά του Χριστού. Όλες οι άλλες χαρές
οι χαρές του τύπου πήγα βόλτα και χάρηκα. Κάναμε ένα πάρτι, χάρηκα. Πέρασα στις εξετάσεις, χάρηκα. Παντρεύτηκα, χάρηκα και ούτω καθεξής. Όλες αυτές είναι χαρές σχετικές, χαρές περιστασιακές, χαρές απόλυτα εξαρτώμενες από τις συνθήκες. Αλλά ο Χριστός μιλάει για μια χαρά που ουδείς αφαιρεί από σας. Μιλάει για τη χαρά τη δική του, τη χαρά που στέκεται μπροστά στις πιο ισχυρές θλίψεις του κόσμου και παραμένει όρθια. Μιλάει για την μόνη χαρά που αντέχει στη χειρότερη θλίψη. Αυτή είναι η χαρά που δίνει ο Χριστός. Σε αυτήν τη χαρά θα ζούμε αιώνια. Έτσι λοιπόν, ενώ ζούμε στο μάτι του κυκλώνα, έχουμε τη βεβαιότητα ότι παρόλο που η ορατή παρουσία του Χριστού δεν είναι μαζί μας, ο Χριστός μας έδωσε και μας δίνει το δικό του υπόδειγμα υπηρεσίας, πλένοντας πόδια, το δικό του πνεύμα, τη δική του ειρήνη, την δική του αγάπη και τη δική του χαρά. Όλα αυτά τα έχουμε ήδη μέσα μας από τον Χριστό και ας μένεται η τρικυμία ολόγυρα. Αλλά θυμάστε, σας είπα, βρισκόμαστε στη θέση που βρίσκονταν και οι μαθητές, στην τρικυμία. Μια στιγμή που πριν την παγώσαμε. Πώς τελειώνει εκείνη η ιστορία, όπου δεν είχε έρθει ακόμα σε αυτούς ο Ιησούς. Διαβάζουμε, επιστρέφω στο κεφάλαιο 6 και στην τρικυμία εκείνη. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Αφού λοιπόν εκοπηλάτησαν ως 25 ή 30 στάδια, βλέπουσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίον και εφοβήθησαν. Εκείνος δε λέγει προς αυτούς, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελον λοιπόν να λάβω συν αυτόν εις το πλοίον και παρευθύς το πλοίον έφθασεν εις την γην εις την οποίαν πήγαιναν. Καθώς αγωνίζονται απέναντι στα κύματα, παλεύοντας, κοπηλατώντας, κάνοντας αυτό που μπορούν, υψώνουν τα μάτια τους και βλέπουν. Βλέπουν μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή φωτίζονται τα μάτια τους για να δουν. Βλέπουν πάνω από τα κύματα. Βλέπουν μέσα στον άνεμο. Βλέπουν τον Ιησού να κάνει περίπατο πάνω στα κύματα. Ο απόλυτος έλεγχος πάνω στα πάντα. Όλα όσα τους απειλούν δεν είναι τίποτα για τον Ιησού. Το είπε και ο ίδιος. Θαρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Βεβαίως οι μαθητές τρόμαξαν. Δεν ήταν σίγουροι για αυτό που έβλεπαν. Φοβήθηκαν. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Τα πράγματα είναι στη σωστή τους θέση. Να μην φοβάσαι τα κύματα, να μην φοβάσαι το σκοτάδι και τον άνεμο, να φοβάσαι εκείνον που περπατά πάνω σε όλα αυτά. Να τον φοβάσαι, δηλαδή, να αναγνωρίσεις ότι από αυτόν εξαρτάται η ζωή σου και από καμιά άλλη συνθήκη. Να τον φοβάσαι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα, να μην τον φοβάσαι. Να μην τον φοβάσαι, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ποιος είναι. Είναι εκείνος που σε αγάπησε μέχρι τέλους. Είναι εκείνος που σου έπλυνε τα πόδια. Είναι εκείνος που σου δίνει το πνεύμα του, την ειρήνη του, την αγάπη του, τη χαρά του. Οπότε ναι, να τον φοβάσαι και ναι, να μην τον φοβάσαι. Το λέει και ο ίδιος, εγώ είμαι. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Θεός του σύμπαντος. Εγώ είμαι αυτός που γνωρίζετε από όλη τη βίβλο. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε τίποτα. Εγώ είμαι εδώ μαζί σας. Και έτσι ο Χριστός μπήκε στο πλοιάριο μαζί τους. Και το πλοίο έφτασε άμεσα. Πού? Στη γη στην οποία πήγαιναν.
Ναι, ο Χριστός δεν αργεί. Έρχεται και για μας. Έρχεται μαζί μας και θα μας οδηγήσει στον δικό μας ασφαλή λιμένα. Θα μας οδηγήσει στη γη στην οποία ο ίδιος μας πηγαίνει. Εύχομαι καλό ταξίδι σε όλους μας. Με τα μάτια της πίστης, ας στέκει πάντα το όραμα του Κυρίου μας να περπατά πάνω στα κύματα της δικής μας τρικυμίας. Μέχρι να φτάσουμε στον ασφαλή και αιώνιο λιμένα που έχει ο Θεός για τον καθένα μας. Καλό ταξίδι. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αμήν.